Ο θρύλος στον αθλητισμό. Από τότε που ο 30χρονος Αμερικανός καθηγητής Jim Naismith πρότεινε το 1891 στους φοιτητές του στο Springfield της Μασαχουσέτης ένα καινούριο παιχνίδι. Παιχνίδι που συγκέντρωνε την ατομική επίδοση και αύξανε παράλληλα το ομαδικό πνεύμα. Γρήγορα το νέο σπορ έγινε δημοφιλές. Τον επόμενο χρόνο έγιναν και τα βαφτίσια. Μαθητές και καθηγητές του κολεγίου πρότειναν να ονομαστεί Naismith Ball. Ο καθηγητής όμως αρνήθηκε επίμονα και μόνο όταν ένας μαθητής του, ο Μάνχαν, το ονόμασε basketball, ο καθηγητής Naismith δέχθηκε την ονομασία του νέου παιχνιδιού. Στην Ελλάδα το μπάσκετ πρωτοπαίχθηκε το 1917 στη Θεσσαλονίκη. Η πρώτη επίδειξη στην Αθήνα έγινε το 1919 από τη Χάν Αθηνών. Για να μπορέσουν να παίξουν αυτοί που το γνώριζαν, χρησιμοποίησαν στον πρώτο αγώνα δύο καρέκλες ανάποδα αντί για καλάθια. Σύντομα το ομαδικό αυτό σπορ βρήκε θερμούς υποστηρικτές στην Ελλάδα και παρά την έλλειψη μέσων και χώρων πρόοδευσε. Ήταν τόση η αγάπη των ανθρώπων που ασχολήθηκαν με το μπάσκετμπολ, ώστε να μην είναι καθόλου τυχαίο που ένας Έλληνας συνυπόγραψε με άλλους 7 ξένους την ιδρυτική διακήρυξη της FIBA στη Γενέβη. Ρουμανία, Πορτογαλία, Τσεχοσλοβακία, Αργεντινή, Λετωνία και Ελλάδα. Ο κύριος Σιμεών Μαυροσκούφης, παλιός παίκτης του μπάσκετ, διαιτητής, προπονητής Κυλογιάννης, Βασίλης Βάσης, Άλκης Αγγέλου, Θεοχάρης Αμαραντίδης, Γιάννης Νανές, Φίλιππας Μπαχώμης. Προπονητής ο Μάικλ Στεριάδης. Στην Τουρκία, η Ελλάδα παίζει τον επόμενο διεθνή της αγώνα με την Αίγυπτο τον Απρίλιο του 1940. Μετά τον πόλεμο, το εθνικό μας συγκρότημα ξαναπαίζει τον Νοέμβρη του 1946 στην Αθήνα με την Τουρκία και χάνει. Κερδίζει όμως τη Ρεβάν στην Κωνσταντινούπολη το Μάρτιο του 1947. Από τότε ανοίγει ο δρόμος για τις μεγάλες διεθνείς επιτυχίες του ομαδικού αυτού σπορ. Το μπάσκετμπολ έχει προσφέρει στην ιστορία των ομαδικών σπορ τις μεγαλύτερες διακρίσεις στη χώρα μας από κάθε άλλη εθνική ομάδα. Η μεγάλη όμως ακμή... Αυτή τη στιγμή με φέρεται πολλά χρόνια πίσω. Αμερικανούς κολλήσαμε... Νοοτροπία του... Το ρεκόρ αυτό έγινε το 1972. Λίκας, ο Πέτρος, ο Πετράκης και άλλοι. Διάφορους τρόπους, ο Ματθαίου αλλά και των άλλων προπονητών που υπήρξαν συμπαίκτες του και μέλη των εθνικών ομάδων, απέδωσε καρπούς. Το 1963 στο Παναθηναϊκό Στάδιο, όπου γίνονται αγώνες του Βαλκανικού Πρωταθλήματος, η εθνική ομάδα χάνει μόνο από τη Γιουγκοσλαβία, στις τάξεις της οποίας έπαιζε ο περίφημος Κόρατς. Τα στιγμιότυπα τράβηξε τότε ένας εραστέχνης κινηματογραφιστής, ο κύριος Γιάννης Βόκος, και είναι μοναδικά. Στους αγώνες μετά το 1960 λάμπει το άστρο δύο μεγάλων μπασκετμπολιστών, του Γιώργου Αμερικάνου και του Γιώργου Κολοκυθά. Πολλοί θεωρούν ότι αυτοί οι δυο είναι οι καλύτεροι όλων των εποχών, χωρίς όμως να υπολογίζουν στη σύγκριση τους σημερινούς παίκτες. Εγώ ξεκίνησα το, όπως ξέρεις, 62 περίπου μέχρι το 72. Δηλαδή η εθνική ομάδα ή και οι σύλλογοι μας δεν παίρνανε πάντα τη θέση που έπρεπε στην Ευρώπη. Δηλαδή όλο κάτι θα συνέβαινε. Τα γήπεδα τα περισσότερα τότε ήταν από τσιμέντο. Ποιες είναι οι σημαντικότερες διακρίσεις που έχεις καταφέρει? Οι ομαδικές, όπως είπαμε, είναι ας πούμε αυτές των Βαλκανικών, κάποιες έτσι που έχει γίνει εδώ. Αυτές ήταν, νομίζω. Ο
αφήνει την μπάλα ο Τρόντζος και εν συνεχεία μεταβιβάζει τον Αμερικάνο. Ο Αμερικάνος έρχεται από τα αριστερά, έχει μπροστά του ένα-δύο παίκτες, μπαίνει προς τα μέσα. Μπράβο Αμερικάνε! Ένα εκπληκτικό μπάσιμο και επιτυχάνει ένα θαυμάσιο καλάθι για την ελληνική ομάδα. Το παιχνίδι γίνεται 19-15 υπέρ της ΑΕΚ. Σουτάρουν από πολύ μακριά μέσα. Η εποχή μου, καθώς ξέρετε, ήταν τα ανοιχτά γήπεδα. Έπρεπε να υπολογίσω τον αέρα. Την ώρα που σούτερνες, πέφταμε κάτω στο τσιμέντο και δεν σηκωνόμασταν. Τώρα παίζουν στα κλειστά γήπεδα, με όλα τους, με τις φόρμες τους. Και με τα λεφτά έχουν αλλάξει οι καιροί. Οπωσδήποτε είναι τώρα πάρα πολύ καλύτερα. Και να πω την αλήθεια ότι νοσταλγώ να έπαιζα σήμερα. Συμπαίκτης του Γιώργου Αμερικάνου τη μεγάλη εποχή της ΑΕΚ είναι ο Γιώργος Μόσχος. Ένας παίκτης που, αν και ήταν αρκετά κοντός για την εποχή, έπαιξε στην εθνική ομάδα. Ο Μόσχος είχε σπάνια ψυχικά χαρίσματα και μεγάλες τεχνικές αρετές. Πέθανε όμως πολύ νέος από καρκίνο. Το τελευταίο του παιχνίδι ήταν με την Τζέσεκα Μόσχας. Η κορυφαία ωστόσο στιγμή του ελληνικού μπάσκετ μπορεί να θεωρηθεί η 4η Απριλίου του 1968, λίγους μήνες μετά το θάνατο του Μόσχου, όταν στο Καλλιμάρμαρο, παρουσία 80.000 και πλέον θεατών, η ΑΕΚ με προπονητή τον Νίκο Μίλα νικά τη Σλάβια Πράγας και αναδεικνύεται κυπελούχος Ευρώπης. Στα παγκόσμια χρονικά του μπάσκετ είναι μοναδική παρουσία τόσων φιλάθλων σε έναν μόνο αγώνα. Έχει ο Τσάβας, τη δίνει στο Λαρετζάκη. Ο Λαρετζάκης στον Τρόντζο λέει: δίνετε μου την μπάλα, τους παίζω όπως θέλω εγώ. Μέσα! Παναγία μου, Παναγία μου, ο Θεός της Ελλάδος, ο Θεός της ΑΕ, ο Θεός είναι μαζί μας και είμαστε πρωταθλητές του κυπέλου Ευρώπης. Τι καλάθι ήταν αυτό, Θεέ μου. Έχουν αγαπητοί μου ακροατές, γι' αυτό σας έλεγα ότι ο Θεός της Ελλάδος, ο Θεός είναι μαζί μας. Έχουν κλείσει 4 παίκτες τον Τρόντζο και δεν μπορεί να σηκώσει τα χέρια του. Και σε μια στιγμή, όπως πετάγεται, σηκώνει 3 παίκτες, τον Ζίντεκ, τον Θωμάσεκ και τον Άμερ στον αέρα και γυρίζει την μπάλα και την καρφώνει μέσα στο καλάθι. Αυτό που δείχνει την ελληνική ψυχή, το ελληνικό μεγαλείο. Πατάει, δίνει στο Βασιλιάδη, σουτάρει, χάνουμε 2-1 και λύγει αυτή τη στιγμή. Λύγει ο αγών, είμαστε πρωταθλητές Ευρώπης, είμαστε πρωταθλητές Ευρώπης. Δεν μπορώ να σας περιγράψω τι γίνεται. Κλαίμε όλοι. Εκείνο που θυμάται κανείς βλέποντας αυτό το χώρο, πρώτα απ' όλα είναι η συγκίνηση, η τεράστια επιτυχία που για πρώτη φορά είχε σημειωθεί τότε στο ελληνικό μπάσκετ και το κυριότερο, τον ανθρώπινο χαρακτήρα της όλης εποχής εκείνης που χάριζε στον ελληνικό αθλητισμό όμορφες πραγματικά στιγμές και γέμιζε, αν μη τι άλλο, ό,τι χρειαζόταν ένας νέος της εποχής εκείνης. Γιατί ο αθλητισμός για μένα την εποχή εκείνη δεν ήταν μόνο να παίζεις και να κερδίζεις. Όπως νομίζω άλλωστε πρέπει να είναι και ο αθλητισμός σε όλα τα χρόνια και σε όλες τις εποχές. Ο αθλητισμός για μένα ήταν μια έκφραση εσωτερικής ανάγκης, μια έκφραση ενός οργανισμού ο οποίος ήθελε να εξωτερικεύσει ό,τι μπορούσε καλύτερο προς τα έξω. Τέτοιες συγκινήσεις νομίζω ότι σπάνια μπορεί να χαρεί ένας αθλητής στη ζωή του. Νομίζω ότι για όλους τους νέους ανθρώπους αυτό το μεγαλειώδες επίτευγμα απετέλεσε μία αρχή για να ξεκινήσει το ελληνικό μπάσκετ κάτι καινούριο. Μετά την επιτυχία της ΑΕΚ, οι σύλλογοι επιθυμώντας πλέον να διακριθούν στην Ευρώπη ανακαλύπτουν τους Έλληνο-Αμερικανούς. Άριστοι παίκτες όπως ο Μπερνέκος, ο Καστρινάκης, ο Γιατζόγλου, ο Διάκουλας και ο Χριστοσκέφαλος, 16, ο οποίος τα πρώτα του παιχνίδια έπαιξε με την Εθνική το 1963 στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα. Τη σκυτάλη στη θέση του Σεντερφόρ παρέλαβε στα 1970 ο Δημήτρης Κοκολάκης, ο οποίος παρά τις αρχικές αδυναμίες του μπόρεσε χάρη στην υπομονή και επιμονή. Σε αυτή την περίοδο δεν ήταν πάρα πολύ μεγάλες. Εκεί που διακρινόμασταν πάντα ήταν στα προκριματικά παιχνίδια για την είσοδο. Καλύπτουν σε διάρκεια χρόνου τα 20 τελευταία χρόνια. Πρόκειται για τον Απόστολο Κόντο και τον Βασίλη Γκούμα που παίζει ακόμα και σήμερα και που πολλοί τον αποκαλούν Μαθουσάλα του ελληνικού μπάσκετ. Πάρα πολλά πράγματα τώρα έχουν αλλάξει. Έχουν αλλάξει σε σχέση και με την οργάνωση και με την υποδομή,
αλλά γενικά πλέον και η εθνική ομάδα αλλά και ο αθλητής λειτουργεί πολύ πιο τελειότερα από ό,τι λειτουργούσαμε κατά το παρελθόν. Αν πάμε στη δικιά μας την εποχή, αν πάω στην ηλικία αυτών πριν 20 χρόνια, οι συνθήκες που ξεκινήσαμε εμείς ήταν πρωτόγονες. Δεν είχαμε ούτε αυτό το average του ύψους, δεν είχαμε τις παροχές που έχουν τώρα και βέβαια να πάμε και άλλα 30 χρόνια πιο πίσω, τα πράγματα είναι πιο δύσκολα. Σήμερα έχουν πάρα πολλές παροχές. Υπάρχει μια Δέχτηκε το μικρό Νικόλα. Στα 50 χρόνια της ιστορίας της εθνικής ομάδας του ελληνικού μπάσκετμπολ, Παναγιώτη, είσαι ο σημερινός αρχηγός. Έχεις μάθει καλά το παιχνίδι και αυτό δεν χρειάζεται να το πω εγώ, έχει αποδειχθεί έτσι κι αλλιώς. Θέλω όμως να σε ρωτήσω, το παιχνίδι έχει μάθει τίποτα εσένα? Νομίζω, εκτός από αρχηγός, ότι είμαι και ένα μέλος ενός κοινωνικού συνόλου, που είναι η ομάδα. Να επιμένει ερασιτεχνικά και ρομαντικά σε ένα σπορ και ότι μπορεί με αυτά τα μέσα μόνο να διακριθεί πια. Ξένες ομάδες παίρνουν μέρος στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, Κώστα. Τι είναι τάχα, ερασιτεχνικές ή επαγγελματικές? Σήμερα μιλάω για παρακολουθήσεις ή προπονήσεις σε ποιο ρυθμό? Σε ρυθμό 6 ώρες την ημέρα. Να είναι έτοιμος. Και σαν τη Χαλίμα που μιλάει με τα παιδιά μου, παραμύθια για εκείνους που αγαπούν, για λάμψεις μαγικές, για αγκαλιές ερωτικές, για νύχτες φωτεινές. Σαν παλιό σινεμά και σαν τη Χαλίμα που μιλάει με τα παιδιά μου να δω, παραμύθια για εκείνους, για λάμψεις